Τα mobile malware είναι κακόβουλα λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να στοχεύουν mobile συσκευές, όπως smartphones, tablets και smartwatches. Στόχος αυτών των malware είναι συνήθως η απόκτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και η κλοπή τους. Οι εγκληματίες όμως μπορεί να στοχεύουν και στην εγγραφή χρηστών σε συνδρομητικές υπηρεσίες χωρίς τη γνώση τους ή στην κρυπτογράφηση δεδομένων και συσκευών. Προς το παρόν, τα mobile malware δεν αποτελούν τόσο μεγάλη απειλή σε σχέση με τα malware που στοχεύουν desktop. Ωστόσο, οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα αποτελέσουν μεγαλύτερο κίνδυνο το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές για να αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό θεωρούν τις mobile συσκευές ελκυστικό στόχο, αφού μπορούν έτσι να αποκτήσουν πρόσβαση όχι μόνο σε προσωπικά, αλλά και σε εταιρικά δεδομένα. Τα mobile malware δεν έχουν φτάσει στην πολυπλοκότητα των desktop malware, αλλά οι επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας βλέπουν ότι όλο και περισσότερα κακόβουλα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ευπάθειες σε κινητά. Ας δούμε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς τύπους κακόβουλου λογισμικού. Banking malware. Σήμερα όλο και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν τις mobile συσκευές τους για να πραγματοποιήσουν τραπεζικές συναλλαγές και οι hackers με τη σειρά τους χρησιμοποιούν τα κακόβουλα προγράμματά τους για να μολύνουν τις συσκευές και να κλέψουν τραπεζικά credentials και οικονομικά στοιχεία. Τα banking malware παρουσιάζονται συχνά σαν νόμιμες εφαρμογές και καταφέρνουν να κλέβουν τραπεζικά δεδομένα. Mobile ransomware. Το ransomware είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές, αν και είναι περισσότερο συνδεδεμένο με υπολογιστές. Ωστόσο, οι mobile συσκευές βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο των hackers. Το ransomware κλειδώνει σημαντικά δεδομένα χρήστη, όπως έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο, κρυπτογραφώντας αυτές τις πληροφορίες και στη συνέχεια απαιτεί την καταβολή λύτρων για να τις απελευθερώσει. Εάν τα λύτρα δεν πληρωθούν εγκαίρως, συνήθως σε bitcoin, όλα τα αρχεία διαγράφονται ή απλώς κλειδώνονται για πάντα και ο χρήστης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά. Φυσικά, η πληρωμή των λύτρων δεν εγγυάται την επιστροφή των δεδομένων, καθώς κανείς δεν ξέρει αν ο επιτιθέμενος θα κρατήσει το λόγο του. Mobile spyware. Το spyware είναι ένας άλλος συχνός τύπος malware σε desktop και mobile συσκευές. Παρακολουθεί τη δραστηριότητα των θυμάτων, καταγράφει την τοποθεσία τους και κλέβει κρίσιμες πληροφορίες όπως ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης για λογαριασμούς email και άλλα accounts, τα οποία στέλνει σε έναν απομακρυσμένο σερβερ. Σε πολλές περιπτώσεις, το spyware λαμβάνεται με ένα άλλο φαινομενικά ακίνδυνο λογισμικό και συλλέγει αθόρυβα δεδομένα στο παρασκήνιο. Μπορεί να μην παρατηρήσετε καν την παρουσία του spyware μέχρι να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση της συσκευής ή να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σάρωσης κακόβουλου λογισμικού στο tablet ή το τηλέφωνό σας. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούνται από εγκληματίες του κυβερνοχώρου, αλλά υπάρχουν και εταιρείες που υποτίθεται δημιουργούν νόμιμες spyware εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς ή οι σύζυγοι για να παρακολουθούν τα παιδιά ή τους συντρόφους τους. Adware για κινητά. Τα adware δεν είναι μόνο ενοχλητικά. Μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Για πολλούς κατασκευαστές adware, τα έσοδα εξαρτώνται από τον αριθμό των κλικ και των λήψεων που λαμβάνουν. Συχνά δημιουργούν κώδικα malvertising που μπορεί να μολύνει τις συσκευές και να επιτρέψει στους επιτιθέμενους να κλέψουν προσωπικές πληροφορίες. Remote Access Tools. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν εκτεταμένη πρόσβαση σε δεδομένα μολυσμένων συσκευών θυμάτων και χρησιμοποιούνται συχνά για συλλογή πληροφοριών. Τα εργαλεία μπορούν συνήθως να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όπως εγκατεστημένες εφαρμογές, ιστορικό κλήσεων, address books, ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο και δεδομένα SMS. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μηνυμάτων, την ενεργοποίηση της κάμερας και την καταγραφή δεδομένων GPS. Τέλος, ένας άλλος δημοφιλής τύπος malware είναι τα crypto mining malware. Τα cryptocurrencies αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία και οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσπαθούν να βρουν τρόπους να τα κλέψουν από τους νόμιμους κατόχους τους. Ας δούμε τώρα μερικούς από τους πιο συνηθισμένους τρόπους διανομής αυτών των mobile malware που μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια προβλήματα. Mobile phishing. Το phishing και τα διάφορα είδη του όπως smishing είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους διανομής των malware. Ένα κακόβουλο email ή μήνυμα μπορεί να προσπαθήσει να πείσει τον παραλήπτη να κάνει κλικ σε ένα συνημμένο αρχείο ή σύνδεσμο.
Συνήθως οι απατεώνες προσπαθούν να πείσουν τους χρήστες να κάνουν κλικ, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, μπορεί να φαίνεται ότι το μήνυμα έρχεται από μια τράπεζα και να λέει στους χρήστες να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο για να ενημερώσουν την τραπεζική τους εφαρμογή. Αν κάποιος πατήσει το σύνδεσμο, μπορεί να εγκαταστήσει ένα κακόβουλο λογισμικό στη mobile συσκευή του. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να ανοίξουν ένα σύνδεσμο στο κινητό τους παρά στον υπολογιστή τους. Φυσικά, το κακόβουλο μήνυμα μπορεί να έρθει και μέσω μιας δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες σήμερα. Δεύτερη μέθοδος διανομής, λήψη κακόβουλων εφαρμογών από ανεπίσημες ή και επίσημες πηγές. Η λήψη προγραμμάτων και εφαρμογών από ανεπίσημες πηγές μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τις συσκευές. Ωστόσο, κακόβουλα apps έχουν περάσει και σε επίσημα καταστήματα εφαρμογών όπως το Play Store. Οι εφαρμογές παρουσιάζονται σαν νόμιμα apps όπως παιχνίδια, antivirus, εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών και άλλα. Οι χρήστες κατεβάζουν τις εφαρμογές χωρίς να ξέρουν ότι αυτές περιέχουν κακόβουλο κώδικα που μπορεί να συλλέγει προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα ή να πραγματοποιεί άλλες κακόβουλες δραστηριότητες. Ποιες συσκευές όμως είναι πιο ευάλωτες? Τα δύο πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα για mobile συσκευές είναι το Android και το iOS. Συγκριτικά, το Android είναι πιο ευάλωτο σε mobile malware. Όπως προείπαμε, μία από τις μεθόδους διανομής είναι η λήψη εφαρμογών. Το App Store της Apple όμως έχει πιο αυστηρούς ελέγχους, ενώ επίσης το iOS δεν επιτρέπει το sideloading, δηλαδή τη λήψη εφαρμογών από τρίτους. Αντίθετα, το Android είναι πιο ανοιχτό και επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν προγράμματα και εφαρμογές από οπουδήποτε. Γι' αυτό το λόγο είναι πιο πιθανό να μολυνθούν οι Android συσκευές από ένα malware. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από αυτά τα κακόβουλα λογισμικά. Πρώτον, συνδεθείτε σε ασφαλή δίκτυο Wi-Fi και αποφύγετε τα δημόσια Wi-Fi. Το δίκτυο δεν σας εμποδίζει να επισκεπτείτε ένα κακόβουλο site, αλλά ένα δίκτυο που είναι προστατευμένο με έναν ισχυρό κωδικό εμποδίζει τρίτους, πιθανόν κακόβουλους χρήστες, να διεισδύσουν και να πραγματοποιήσουν man in the mobile επιθέσεις ή να παρακολουθήσουν και να κλέψουν στοιχεία σας. Δεύτερον, προσέξτε τα emails και τα μηνύματα που λαμβάνετε. Πολλοί επιτιθέμενοι εξακολουθούν να βασίζονται σε κακόβουλα συνημμένα σε email για να μολύνουν το τηλέφωνο ή το tablet σας. Μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους σε email και άλλα μηνύματα, καθώς αυτά μπορεί να σας οδηγήσουν σε κλοπή δεδομένων και στην εγκατάσταση malware. Τρίτον, μην κάνετε jailbreak ή root τη συσκευή σας. Κάτι τέτοιο αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από μη αξιόπιστες πηγές. Τέταρτον, ενημερώστε τακτικά τις εφαρμογές σας. Εκτελώντας την πιο πρόσφατη έκδοση κάθε εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι εκτελείτε την έκδοση με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας. Πέμπτον, εγκαταστήστε ένα λογισμικό προστασίας για mobile συσκευές. Όπως ακριβώς ένα λογισμικό προστασίας από ιούς προστατεύει έναν υπολογιστή, έτσι και μια εφαρμογή ασφαλείας για κινητά κάνει το ίδιο πράγμα. Έκτον, χρησιμοποιήστε ένα firewall. Η πλειονότητα των κινητών τηλεφώνων δεν περιλαμβάνει κανένα είδος προστασίας firewall. Όμως τα firewalls προστατεύουν το απόρριτό σας κατά την περιήγηση, ενώ μπορούν και να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν μόνο σε εξουσιοδοτημένες εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός συνόλου firewall rules. 7. Εφαρμόστε την προστασία κλειδώματος οθόνης. Πολλές mobile συσκευές παραβιάζονται όταν χάνονται ή όταν κάποιος τις κλέβει. Βεβαιωθείτε τουλάχιστον ότι χρησιμοποιείτε κωδικός πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης. Ακόμα καλύτερα, χρησιμοποιήστε την αναγνώριση προσώπου ή την τεχνολογία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τέλος, κάντε λήψη εφαρμογών μόνο από επίσημα καταστήματα. Όπως προείπαμε, μερικές κακόβουλες εφαρμογές καταφέρουν να παρακάμπτουν τα συστήματα ασφαλείας και να περνούν στα επίσημα καταστήματα. Και πάλι όμως αυτά παραμένουν πιο ασφαλή από άλλες μη επίσημες και μη αξιόπιστες πηγές. Οπότε επιλέξτε να κατεβάσετε εφαρμογές από εκεί, αλλά προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση, ελέγξτε καλά την εφαρμογή. Διαβάστε κριτικές άλλων χρηστών και ελέγξτε τις άδειες που ζητάει η εφαρμογή. Αν ζητά άδεια για πρόσβαση σε υπερβολικά πολλά δεδομένα ή για πρόσβαση σε δεδομένα που δεν χρειάζονται για τη λειτουργία της εφαρμογής, τότε κάτι δεν πάει καλά. Το τοπίο απειλών που σχετίζεται με τα mobile malware εξελίσσεται πολύ γρήγορα, με νέους παίκτες και νέες δυνατότητες να εμφανίζονται συνεχώς. Ταυτόχρονα, οι τακτικές social engineering που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι βελτιώνονται συνεχώς. Η ευαισθητοποίηση είναι κρίσιμη, αλλά πολλοί χρήστες εξακολουθούν να στερούνται γνώσεις σχετικά με την έκταση του κινδύνου που ενέχουν
τα κακόβουλα προγράμματα για mobile συσκευές.